Κρίσιμες ώρες διανύουμε όπως όλα δείχνουν στην Ιεμένη, αφού είμαστε κοντά σε πιθανή αεροπορική επίθεση κατά στρατιωτικών και άλλων υποδομών από τον συνασπισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με τη βοήθεια χωρών της Δύσης. Η πειρατεία κατά εμπορικών πλοίων στο πιο κρίσιμο υδάτινο σταυροδρόμι του πλανήτη στην Ερυθρά Θάλασσα δεν γίνεται πλέον ανεκτή. Η Γαλλική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών με αεροσκάφος της που απογειώθηκε από το Τζίμπο φωτογράφησε τις θέσεις των Χούθη της Ιεμένης εν ώψη πιθανής αεροπορικής καταιγίδας. Σήμερα το αεροπλανοφόρο Σεν Νίκολας, πρώην Σουέζ Ραγιάν, συνδεδεμένο με την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation, είναι υποκατάληψη παραστρατιωτικών ομάδων, σύμφωνα με ενημέρωση του Βρετανικού στρατού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται το επόμενο βήμα μετά την απέτηση του ΟΗΕ από τους Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ζητήθηκε από τους Χούθη να σταματήσουν αμέσως όλες οι επιθέσεις που εμποδίζουν το παγκόσμιο εμπόριο και τα δικαιώματα και ελευθερίες της ναυσιπλοείας, καθώς και την περιφερειακή ειρήνη. Αλλά φυσικά οι Χούθη αγνοούν τους πάντες με την αρρωγή του Ιράν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε την Τετάρτη από τους Χούθη της Ιεμένης να τερματίσουν αμέσως τις επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και προειδοποίησε κατά της κλιμάκωσης των εντάσεων, ενώ σιωπηρά ενέκρινε μια ομάδα εργασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών να υπερασπίζεται τα εμπορικά πλοία. Η βασική διάταξη του ψηφίσματος που στηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία σημείωσε το δικαίωμα των κρατών μελών του ΟΗΕ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να υπερασπίζονται τα πλοία τους από επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπονομεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ναυσιπλοείας. Η απειλή για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα είναι μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί παγκόσμια απάντηση, δήλωσε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, προτρέποντας το Συμβούλιο να εγκρίνει το ψήφισμα. Αυτή η έγκριση θα μπορούσε να δημιουργήσει το έδαφος για αντίπεινα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους κατά των Χούθη. «Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε την ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη. Ορισμένοι συμμάχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο, ανησυχούν ότι η στρατιωτική δράση θα μπορούσε να διευρύνει την περιοχή της σύγκρουσης πέρα από το πεδίο μάχης της Γάζας. Το θέμα όμως είναι ότι οι Χούθη προκαλούν και εκτιμάται ότι ίσως και τις επόμενες ώρες να λάβουν αυτό που τους αναλογεί από τις πράξεις τους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.